Οδηγείται, πάει να την πιάσει και ο Δημήτρης ο Κεφάλας. Πάμε για κίνηση. Έχει ανοίξει τη θηρίδα της αποκάλυψη, όμως συγκρατείται από τον αναβάτη της. Έχει δοθεί εκκίνηση και έχει καλή εκκίνηση η αποκάλυψη, η οποία θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Από την αρχή όμως έρχεται εσωτερικά με καλή εκκίνηση και ο Αντρέλεφ στην πρωτοπορία και ο Ντουκακάκης, ο οποίος έχει βελτιώσει θέση με Αντρέλεφ Σέιλ, όμως είναι πολύ κοντά πλέον η αποκάλυψη και ο Αλόδη εσωτερικά βελτιώνει θέση και ο Ντουκακάκης. Έμεινε πίσω ο Σερ Δημήτρης στην πρωτοπορία, η αποκάλυψη τώρα στο βηματισμό της θέλει να περάσει από τον Αντρέλεφ Σέιλ. Ο Ντουκακάκης θέλει να ακολουθήσει και αυτός το ανέβασμα. Αλόδη πιο πίσω ευέλθωνο, Ζούμα θέλει να βελτιώσει θέση, είναι λίγο πίσω Ενδιάνος, αποκάλυψη δίπλα της. Ο Ντουκακάκης επιμένει εσωτερικά και ο Αντρέλεφ Σέιλ, τρία άλογα συγκαλπάζουν. Αλόδη πιο πίσω ευέλθων και Ζούμα, καθώς στο 500. Ντουκακάκης έχει πιο εύκολο ρυθμό εξωτερικά. Η αποκάλυψη φαίνεται να μένει αποδυνάμει στο σημείο αυτό. Ντουκακάκης θέλει να κάνει επίθεση στον Αντρέλεφ Σέιλ πίσω. Ο Αλόδη, ο Ντουκακάκης στα 2-3 μήκη από τον Αντρέλεφ Σέιλ πιο πίσω προσπαθεί να κάνει φίνις τώρα ο Σερ Δημήτρης, καθώς ο Ντουκακάκης απομακρύνεται διαρκώς. Σερ Δημήτρης κάνει πολύ καλό φίνις και θα διεκδικήσει σίγουρα τη δεύτερη θέση από τον Αλόδη, καθώς ο Ντουκακάκης είναι πολύ δυνατός, είναι εντυπωσιακός στην επανεμφάνιση του Ντουκακάκης. Πάει για να κερδίσει εύκολα. Ο Αλόδιο θα αντέξει στο φίλος του Σερ Δημήτρη. Πιο πίσω στην τέταρτη θέση είναι ο Ινδιανός.